Κύριε Βασάλο, είστε στην Πορταριά, στο κτήμα Καραΐσκου. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα του Φεστιβάλ Γαστρονομίας? Επιβεβλημένη. Νομίζω ότι ήταν καιρός να γίνει ένα φεστιβάλ γαστρονομίας και στο Πήλιο. Το Πήλιο που είναι ξεχωριστό για τα προϊόντα του, με μοναδικές γεύσεις. Ακόμα και αυτά που ήρθαν από άλλες περιοχές, τα μήλα παραδείγματος χάρη αγοράς, που δεν είναι ντόπια ποικιλία, είναι πολύ καλύτερα από την χώρα από όπου μας ήρθαν. Άρα λοιπόν, γιατί να μην αναδείξουμε μέσα από την γαστρονομία τα προϊόντα του τόπου, και γιατί όχι τα προϊόντα του τόπου να μην αναδείξουν την ελληνική γαστρονομία. Ο αγροτουρισμός έχει πολλά βήματα να κάνει ακόμα όμως στον τόπο μας. Ο αγροτουρισμός είναι στα σπάργανα ακόμα, θέλει πάρα πολύ δουλειά, και εκείνο που πρέπει να γίνει πρώτα-πρώτα από αυτούς που χειρίζουν τον αγροτουρισμό είναι να είναι οι ίδιοι στο πνεύμα, όχι κάπου αλλού. Δηλαδή αν οι ίδιοι δεν αγαπήσουν αυτό που κάνουν, θα είναι ξανασώματα. Mm-hmm. Αυτό το τριήμερο τι βλέπουμε εδώ, τι βρίσκουμε εδώ? Καταρχήν εγώ χαίρομαι διότι υπάρχει πολιτισμός στους επισκέπτες. Με σεβασμό πλησιάζουν τα περίπτερα και δοκιμάζουν τα εδέσματα που προσφέρουν οι εκθέτες. Παιδάκια βλέπω πολλά, τα οποία παίζουν, είναι πολύ ευχαριστημένα από το περιβάλλον. Εύχομαι να κρατήσει αυτό το ύφος η έκθεση, δηλαδή να είναι μια έκθεση που ναι μεν κυριαρχεί η εμπορική ιδέα, αλλά να υπάρχει και η ψυχή που είναι απαραίτητη σε ό,τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Πάντως φαίνεται ότι είναι ιδανικός ο χώρος. Το κτήμα είναι πολύ όμορφο και όντως αντιπροσωπεύει το Πήλιο. Κάθε ένας από εμάς τους μεγάλους μπορεί να πει οποιαδήποτε άποψη. Σε άλλους μπορεί να αρέσει, σε άλλους να μην αρέσει. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι τα παιδιά είναι ευτυχισμένα. Άρα ο τόπος είναι άριστος. Δεν μου λέτε, πίσω βλέπουμε αυτό το μποστάνι. Αυτός είναι ο θησαυρός της Ελλάδος, στη γαστρονομία της. Ο θησαυρός της Ελλάδος είναι η γη και ο ήλιος της. Και ενδιάμεσα οι άνθρωποι της. Σας ευχαριστώ πολύ.